Από τη θέση του Προέδρου της ομάδας, καταρχήν να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας βοήθησε, να ευχαριστήσω τους παίχτες για την υπερπροσπάθεια που έκαναν, τους προπονητές, τη διοίκηση και αμή τι άλλο φεύγουμε από αυτό το όμορφο ταξίδι που κάναμε αυτή τη χρονιά με το κεφάλι ψηλά. Αυτό θέλω το μήνυμα να ακουστεί, να μεταδοθεί στην πόλη μας και δυστυχώς έτσι που ήρθαν τα πράγματα μετά την νίκη του Τηλεκράτη είμαστε από σήμερα σε κατηγορία μικρότερη. Νομίζω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ τίμιο αγώνα, δυνατό, η πίκρα μετριάστηκε στο τέλος με τις νίκες της ομάδας και αυτές οι νίκες και αυτή η ψυχή που έδειξε αυτή η ομάδα αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον, για το μέλλον της. Και πάλι, σε πολύ έτσι συγκινησιακό κλίμα, βλέποντας και τους υπόλοιπους της διοίκησης, οι οποίοι σχεδόν δάκρυσαν και έκλαιγαν, δεν τελειώνει εδώ τίποτα. Με περισσότερη δύναμη, με περισσότερο πείσμα και με περισσότερη εμπειρία θα προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους που ήταν κοντά μας όλο αυτό το διάστημα και έχουμε άλλο ένα μάτς, το τελευταίο μέσα στην έδρα μας, για να πανηγυρίσουμε μία ακόμα τελευταία νίκη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της ψυχής μου για τη βοήθεια που δώσατε στην ομάδα όλη αυτή τη χρονιά. Να είστε καλά. Εννοείται. Εννοείται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια. Θα συνεχιστεί, βεβαίως. Ναι, εντάξει. Θα συνεχιστεί. Βεβαίως θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί. Εγώ είδα ότι όλοι το θέλουν. Δεν το θέλει μόνο η διοίκηση, το θέλουν οι παίχτες, το θέλει ο νομός, το θέλει η πόλη. Γιατί να μην συνεχιστεί. Εντάξει, έγιναν πολλά. Τώρα δεν είναι μέρα για να πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας, όλοι κάναμε και καλά και λάθη και αυτά, θα τα βάλουμε όλα εκεί που πρέπει, θα τα αξιολογήσουμε και με το κεφάλι ψηλά πάλι θα προχωρήσουμε. Αυτό επιβάλλεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφιβάλλει κανείς ότι δεν θα συνεχίσουμε.